τη μάχη για απόψε και θα καλέσω στο ring το Βαγγέλη Σπανιά. Επιστρέφει και έρχεται για να μείνει στον Ολίμιτς. Πρόκειται για το Στέλιο, τον Καρδαμίτσι! Στην κόκκινη γωνία. Έχει 4 αγώνες, 3 νίκες, είναι 27 χρονών, μαθητής ενός σπουδαίου μας δασκάλου και προέδρου της Ομοσπονδίας ΕΟΠΗΜΗ, του Δημήτρη του Δημητρίου. Παρακαλώ, χειροκροτήστε το Βαγγέλη Σπανιά! Ο μαχητής στην μπλε γωνία. Με έναν επαγγελματικό αγώνα, μία θεαματική νίκη με νοκάουτ. Είναι 27 χρονών, μαθητής μιας σπουδαίας σχολής του MMA Gym. Στη γωνία του το σπουδαίο μας πρωταθλητή και δάσκαλό του, τον παγκόσμιο πρωταθλητή grappling, τον Γιώργο τον Κατσινόπουλο, και το σπουδαίο δάσκαλο, τον Γιάννη τον Κακαράκη. Εκπαιδευτής στο Stamp the Showman Academy ο ίδιος. Παρακαλώ, χειροκροτήστε το Στέλιο! Το Καρδαμίτσι! Διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Στέλιος Θοδωρίδης. Καλή τύχη και στους δύο. No Limits 22, Fight for Life. Αγώνας MMA. Βαγγέλης Σπανιάς, κόκκινη γωνία, εναντίον Στέλιου Καρδαμίτσι. Στην μπλε γωνία, 78 κιλά, 2 γύρι των 5 λεπτών ο αγώνας, ο συγκεκριμένος του MMA, Mixed Martial Arts. Κάνουμε λοιπόν και την εισαγωγή μας και στους αγώνες MMA, εδώ, αφού είχαμε kickboxing και Muay Thai με τους Λιλιπούτιους. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Σπανιάς είναι 27 χρονών, έτσι στη γωνία του είναι ο Δημήτρης Δημητρίου, παλιός Βαλκανονίγης και κάτοχος ζωνών στην τότε ΠΕΚ. Το full contact και στο kickboxing. Βέβαια. Και προέρχεται από μια μεγάλη νίκη στις 21 Σεπτεμβρίου όταν και κέρδισε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Στέλιος Καρδαμίτης. Ο Καρδαμίτσης έχει να αγωνιστεί 3 χρόνια. Έχει έναν επαγγελματικό αγώνα, ο οποίος έγινε στο πρώτο GFC το 2011, όπου και κέρδισε με knockout τον Λεοντή Βοριά. Αποτυχίο. Καρδαμίτσης, ο οποίος πιο πολύ περιμένει. Σπανιάς προσπάθησε να περάσει αριστερό δεξί direct, πάει δηλαδή για striking και οι δύο προσπαθούν τώρα να περάσουν τις φώτες τους κόντρες. Είναι σε ψηλή θέση και πάνε να δούμε τώρα για takedown, όχι. Συνήθως οι αθλητές του MMA περιμένουν γιατί είναι πεντάλεπτος ο γύρος. Ακριβώς. Όμως εδώ βλέπουμε και τους δύο, και τον Σπανιά και τον Καρδαμίτσι να μπαίνουν γερά. Ναι, αρχίζει και ανεβαίνει ο ρυθμός. Στον αλήθεια, αρχίζει και ανεβαίνει ο ρυθμός του αγώνα. Δεξί λέω από το Σπανιά. Κανένα πρόβλημα για τον Καρδαμίτσι. Και να πούμε και στην μπλε γωνία δύο θρύλους θα λέγαμε. Ένας από το MMA που είναι ο Κατσινόπουλος ο Γιώργος και ένας από το χώρο του kickboxing του full contact ο μεγάλος
Γιάννης Κακαράκης, παλιός πρωταθλητής Ευρώπης του 1984. Και ο Κατσινόπουλος Κακαράκης, ο καθένας στο δικό του στυλ είναι top ονόματα, top δάσκαλοι. Ανταποδίδει εκείνο το καταπληκτικό low kick του Καρδαμίτσιο Σπανιάς. Και πάει τώρα για take down ο Καρδαμίτσι, για να δούμε. Γόνατο από τον Καρδαμίτσι. Κρατάει και ακούει τη γωνιά του Σπανιάς. Σπανιάς ακούει τον εξίσου μεγάλο δάσκαλο Δημητρίου. Που μην ξεχνάμε έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο χώρο του MMA. Σωστά. Και του grappling. Για να δούμε. Θα πάνε σε κάτω θέση. Θα πάνε σε έδαφος. Για να δούμε. Περνάει γόνατα ο Σπανιάς. Το Καρδαμίτσι περνάει τώρα το δεξί του κροσέ. Striking σαν το Καρδαμίτσι. Προσπαθούν να κρατηθούν. Γόνατο πάλι ο Σπανιάς. Προσπαθούν να πιάσουν τη σωστή θέση για να πάνε κάτω, να κάνουν το κλασικό takedown. Γόνατο, γόνατο αυτή τη φορά από τον Καρδαμίτσι. Ακριβώς τον Καρδαμίτσι. Προσπαθεί να περάσει και ένα ψηλό δεξί uppercut. Ο Καρδαμίτσις. Σπανιάς βγάζει άμυνες. Πολύ δυνατό γόνατο από τον Καρδαμίτσι. Και δεύτερο. Uppercut. Ελευθερώθηκαν και πάλι οι αθλητές. Όρθια θέση συνεχίζουν. Δεν πάει κανένας take down. Στο μοντέρνο πια MMA, Χρήστο μου, είναι πιο πολλοί strike. Αγώνες έτσι. Α, είναι strikers και τελειώνουν και πάνω. Σωστά. Δεξί λόγω και απάντηση τώρα με ένα σερή Καρδαμίτσι. Πολύ δυνατά χτυπήματα από Καρδαμίτσι. Ανταποδίδει ο Σπανιάς. Σπανιάς περνάει και αυτός και το δεξί uppercut. Και το δεξί κροσέ. Πραγματικά έχει πάρει φωτιά ο αγώνας, το ίδιο και η εξέδρα. Μοιρασμένη η φύλαθλη. Από τον Σπανιά. Πολύ δυνατοί αθλητές, πραγματικά. Χέρια από τον Καρδαμίτσι, αλλά ο Σπανιάς ανταποδίδει. Ένα πολύ καλό δεξί από τον Σπανιά. Κοιτάζονται στα μάτια. Πρέπει να σηκώσουν λίγο τις άμυνες και οι δύο. Γιατί όλα τα αγκιστρωτά στιγμότα περνάνε. Εκατέρωθεν. Και μην ξεχνάμε το γάντι των MMA, ε. Ακριβώς είναι ουσιαστικά σαν να παίζουν με τους κόμπους τους με γυμνά χέρια. Έτσι. Τώρα σειρά του Καρδαμίτσι να ακούει τη γωνιά του τον Καρδινόπουλο. Εκεί. Ο Καρδαμίτσι χωρίς επιτυχία. Ο Σπανιός ελευθερώνεται. Ένα ωραίο low kick από τον Σπανιά. Σημείο. Πολύ ωραίο παρέ. Πολύ ωραίο σκιφ για να είμαστε πιο ακριβείς. Σωστό. Σωστή η τακτική και των δύο αθλητών, κρατάνε και τις δυνάμεις τους γιατί έχουν άλλο ένα μεγάλο πεντάλεπτο. Σωστά. Υπάρχει και δεύτερος γύρος. Πολύ ωραίο λάκτισμα. Στη μέση θα λέγαμε του Σπανιά. Αριστερό δεξί από τον Καρδαμίτσι. Και τέλος του πρώτου γύρου. Το πεντάλεπτο, εξαιρετικός αγώνας. Wow. Και καυτή εξέδρα και από τις δύο πλευρές. Το στάδιο είναι γεμάτο. Ακριβώς έτσι όπως παίρνει το στάδιο για τους επαγγελματικούς αγώνες και ειδικά για τους αγώνες No Limits. Παρουσιαστής Χρήστο και στο Eurosport είναι μοναδική. Εγώ πάλι παραμένω ερασιτέχνης και ορίομαι όταν βλέπω τέτοια μάτς.
Πάμε λοιπόν στο δεύτερο γύρο, ένα ακόμη πεντάλεπτο. Κρατάνε δυνάμεις, μην ξεχνάμε ότι είναι πεντάλεπτος ο γύρος, δεύτερος και τελευταίος. Προσπαθούν να βρουν κενά σημεία για να περάσουν το striking τους, είτε χέρια είτε πόδια. Δεξί, low από το Σπανιά, βήμα πίσω για τον Καρδαμίτση, πολύ καλή αποφυγή. Χαρακτηριστικό ότι είναι χαλαρός ο Καρδαμίτσης. Δείχνουμε ότι είναι πολύ συγκεντρωμένος, όπως και ο Σπανιάς βέβαια. Έχουνε... πολύ καλό επίπεδο για τους δύο. Σέβονται πλέον ο ένας τον άλλον μετά από αυτόν τον πολύ δυνατό πρώτο γύρο και ξέρουν ότι κάθε χτύπημα μπορεί να είναι και ουσιαστικό και καταλυτικό. Συμφωνώ. Δυναμικές από το Σπανιά. Οι γωνίες και των δύο. Ανοιχτό δεξί κροσέ. Πολύ ωραίο εσύ. Γόνατο! Καταπληκτικό! Και ένα κροσέ από τον Καρδαμίτση. Ισορροπεί την επίθεση του Σπανιά. Η οδηγία low kick από τον Σπανιά, πετυχημένο. Και ένα πολύ ωραίο high kick. Βλέπουμε ότι όλα, για να δούμε τώρα, όχι. Δεν έγινε όχι, και πάλι το τελειά. Πολύ ωραίο. 3-4-5 χτυπήματα από τον Καρδαμίτση. Η απάντηση τώρα από τον Σπανιά. Στη γωνία. Και από τους δύο. Πολλά χτυπήματα από τον Καρδαμίτση. Ο Σπανιάς προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι. Από το Σπανιά με ένα μεσαίο ύψος round kick, μεσαίο στα πλευρά δηλαδή. Ωραίο low kick. Βλέπουμε ότι το δεξί low προβληματίζει τον Καρδαμίτση. Το δεξί Καρδαμίτση ήδη έχει πριστεί η δεξιά πλευρά κάτω από το ζυγωματικό του δεξιού του ματιού. Είπαμε ότι αυτά τα κοφτά γάντια είναι άκρως επικίνδυνα. Τα strike είναι δυνατά. Αέρα και για τους δύο. Τυπήματα από τον Καρδαμίτση και πάλι. Ανταποδίω Σπανιάς, ξανά ο Καρδαμίτσης. Να δούμε τώρα, πολύ ανοιχτοί και οι δύο αθλητές. Πρέπει να κλείσουν λίγο τις γωνίες τους. Πολύ δυνατά, πολύ δυνατή. Πολύ δυνατά χτυπήματα. Και γόνατο, και γόνατο από τον Καρδαμίτση. Έχουμε εδώ ένα διάλειμμα, ένα time out μάλλον από τον διαιτητή. Για χτύπημα κάτω τη ζώνη, ουσιαστικά στην μοναδική απαγορευμένη ζώνη. Και φάνηκε σεβόμενο στον αντίπαλο του Καρδαμίτση ότι δεν το ήθελε. Σίγουρα, σίγουρα. Εξαιρετική συμπεριφορά του Καρδαμίτση. Αθλητική συμπεριφορά. Το πόδι του Καρδαμίτση βλέπω ότι έχει ένα. Το αριστερό, το αριστερό. Το δεξί. Αχ, το αριστερό, έχει δίκιο. Πάνω, είναι ακριβώς από το δεξί low του Σπανιά που το δίνει και όλα είναι επιτυχημένα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει πριστεί ήδη. Συνεχίζεται ο γύρος και ο αγώνας. Χαμόγελα και από τους δύο. Πραγματικοί πολεμιστές. Χτυπήματα και από τους δύο. Ανοιχτά κροσέ. Η εξέδρα έχει ανάψει. Πάνε για take down. Πιάνονται τώρα, πάνε να κλειδωθούν. Ξεκουράζονται λιγάκι. Κοντά. Προσπαθεί ο Σπανιάς. Συγκλονιστική μάχη. Να περάσει πάλι τον λόγο του για να δούμε. Καρδαμίτση παρόλα αυτά πηγαίνει μόνο μπροστά. Αν και τραυματισμένος ο Καρδαμίτσης είναι μπροστά. Σπανιάς προσπαθεί να κρατήσει και να βρει την απόσταση. Σε λίγο τελειώνει και ο γύρος και ο αγώνας. Ένα γόνατο το Καρδαμίτση. Άπερ κάτω το Σπανιά. Άπερ κάτω από το Σπανιά. Ψηλά άπερ κάτω στο σταγόνι του Καρδαμίτση. Τρομερή εμφάνιση και των δύο αθλητών. Πραγματικά, ένα λεπτό έχει απομείνει. Ένα λεπτό. Φοβερή μάχη. Πολύ δυνατά χτυπήματα και από τους δύο. Πάρα πολύ δυνατά. Άκου το κοινό, άκου το κοινό. Low kick για το Σπανιά. Δεξί του Σπανιά στην άμυνα του Καρδαμίτση. Τελευταίες δυνάμεις. Προσπαθεί να περάσει και περνάει τελικά το δεξί του. Τελευταίες δυνάμεις και από τους δύο. Απάντηση με εκπάντρες. Καρδαμίτσης μετά Σπανιάς. Ποιος θα μείνει επάνω. Σπανιάς, λακτίσματα, Καρδαμίτσης. Γροθιές. Τελειώνει σε λίγο γύρος.
Έχουμε μόνο 23 δευτερόλεπτα. Κατάκοποι και οι δύο αθλητές. Δεν το βάζουν κάτω. Τι μάχη. Συγκλονιστική μάχη. 10 δευτερόλεπτα. Τελευταίες επιθέσεις. Θα περάσει τα τελευταία χτυπήματα που είναι σημαντικό. Τελειώνει ο αγώνας. Μπράβο. Εξαιρετική εμφάνιση, χαρτίρα και στους αθλητές. Και στον Καρναμίτς και στους Πανιά. Δύσκολη δουλειά για τους κριτές. Τρεις γύρι, τώρα πάμε σε τρίτο γύρο. Τρεις γύρι, 5 λεπτών. Σωστά. Τα πρότυπα λοιπόν του UFC και των αγώνων MMA στην Αμερική. Των μεγάλων διοργανώσεων, ναι. 3-5 λεπτά λοιπόν. Πολύ μεγάλη μάχη. Ουσιαστικά δίνουν δύναμη ο ένας τον άλλον. Και ένα πολύ ωραίο λάκτισμα του Σπανιά στο κεφάλι του Καρδαμίτσι. Παρ' όλα αυτά ο Καρδαμίτσις προσπαθεί και περνάει το σερί του με συνεχόμενα κροσέ και uppercuts. Φοβερός αγώνας. Πολύ δυνατοί παίχτες και οι δύο. Στα 78 κιλά αυτός ο αγώνας MMA. Mixed Martial Arts. Σκληροτράχυλη. Ένα uppercut στον αέρα. Το ψηλό μακρινό uppercut στο αγώνι του Σπανιά. Κανένα πρόβλημα. Για τον αθλητή της κόκκινης γωνίας Σπανιάς, Καρδαμίτσις με τα μπλε γάντια. Και ένα φοβερό κροσέ από τον Σπανιά. Ένα δεξί, low και ένα δεξί. Round kick. Ισχυρό από τον Καρδαμίτσι. Τον έχει βάλει στη γωνία του κυριολεκτικά ο Καρδαμίτσι τον Σπανιά. Για κάποια στιγμή χτυπηθήκανε κεφάλι με κεφάλι. Εντάξει, δεν το ήθελε κανένας από τους δύο. Πολλά χτυπήματα και από τις δύο γόνατες από τον Καρδαμίτσι. Ο Καρδαμίτσι έχει ανέβει σε αυτό το γύρο. Είναι και οι δύο striker, δεν έχουν πάει κάτω, δεν έχουν κάνει κανένα takedown. Θέλουν να καθαρίσουν τον αγώνα πάνω, όρθιοι. Επικίνδυνα χτυπήματα, οι άμυνες έχουν πέσει και κάθε χτύπημα μπορεί να είναι... Αριστερό, τροσέ, φεύγοντας στο Σπανιάς, πετυχημένο. Οι γωνίες φωνάζουν να ανέβουν τα χέρια ψηλά. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν και οι δύο τις αμυνές τους. Ακριβώς. Καθώς έχουν χαλαρώσει, τα χτυμάτα παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι ισχυρά. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλον μισό γύρο. Είμαστε στα μισά λοιπόν του τρίτου και τελευταίου πεντάλεπτου γύρου. Σπανιά σε χτυπήματα, Καραμίτσα τα αποδίδει. Σπανιά με συνεχόμενα σκύφ. Και το ίδιο σκηνικό βλέπουμε και σε αυτό το τρίτο πεντάλεπτο. Να τα αποδίδουν και οι δύο ισχυρά χτυπήματα, κυρίως με τα χέρια. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία τώρα για takedown. Φοβερό ρέξμα! Round kick από τον Καρδαμίτσι. Και ωραίο, πολύ ωραίο direct. Μπροστινό. Ανταποδίδει ο Σπανιάς, ξανά ο Καρδαμίτσις. Πιο αποτελεσματικό σε αυτό και ο Καρδαμίτσις μέχρι στιγμής. Low kick χαμηλό, δεύτερο low kick κάτω! Είναι κάτω! Δεν θέλει τη μάχη κάτω ο Καρδαμίτσις, τον αφήνει να είναι πάνω. Πραγματικός σεβασμός. Θα μπορούσε όμως να κυνηγήσει, να του περάσει τη μάτα κάτω στον κάτω ο Σπανιάς. Δεν έχει να κάνει με σεβασμό, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με στρατηγική. Σωστό.
Νομίζω όμως θα κέρδισε περισσότερα πράγματα αν είχε το Σπανιά κάτω στο έδαφος. Δύο ακόμη χτυπήματα από τον Καρδαμίτσι. Ανταποδίμενα λόγω και ο Σπανιάς. Πέρασε τώρα το δεξί ψηλό uppercut, καθώς ουσιαστικά ο Σπανιάς είχε χάσει το βηματισμό του. Και συνεχίζει να σφυροκοπάει το Σπανιά. Πολύ καλός γύρος αυτός για τον Καρδαμίτσι. Έχει ανέβει πραγματικά. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο 1,5 λεπτό. 90 δεύτερα. Αριστερό δεξί τώρα ο Σπανιάς προσπαθεί να κρατήσει μακριά τον Καρδαμίτσι. Ωραίο! Αριστερό δεξί περνάει εύστοχο από τον Σπανιά. Ανεβαίνει ο Σπανιάς. Νομίζω ότι αυτό το αριστερό δεξί που έκανε το έδωσε αρκετές λύσεις. Όπως τώρα. Η απάντηση όμως από τον Καρδαμίτσι με αυτό το σερί. Δεύτερο low kick. Βρήκε σαγόνι! Βρήκε σαγόνι! Και άλλο σαγόνι! Ο Σπανιάς κρατιέται. Έχει χτυπηθεί όμως το γόνα στο σαγόνι. Έχει 2-3 χτυπήματα. 4! 5-6 χτυπήματα. 40 δευτερόλεπτα. Τρομερή πάντως ουσιαστικά η διάθεση και των δύο αθλητών να μείνουν στο striking. Βλέπουμε ότι ύστερα από τόσα χτυπήματα δεν πάνε ούτε για takedown ούτε για να δέσουν ένα στον άλλο. Πολλά χτυπήματα, πραγματικά πολλά χτυπήματα. Είμαστε στο τέλος του αγώνα και στο τέλος του γύρου. Οι εντυπώσεις είναι πάντα στο τελευταίο γύρο. Ψηλό. Άπερκα το περνάει στο αγώνα Σπανιά και ένα ανοιχτό χτύπημα. Θα πρέπει να κλείσει λίγο τις γωνίες του και να σημαδέψει ο Καρδαμίτσι. Και τέλος του αγώνα. Συγχαρητήρια και στους δύο. Καταπληκτική μάχη, καλύτερη μέχρι τώρα πραγματικά. Συγχαρητήρια και στους δύο. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό που έκαναν τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Οι γύροι είχαν διάρκεια 5 λεπτών, ακριβώς γιατί στο MMA η διάρκεια είναι 5 λεπτών. Όμως, αυτό συμβαίνει γιατί η μάχη πάει και στο έδαφος. Εδώ σήμερα είδαμε μάχη όρθια συνέχεια για 5 λεπτά και με πολύ λεπτά γάντια όπως είναι τα γάντια του MMA. Πολύ δύσκολο αυτό που έκαναν. Θέλει πολύ ψυχή. Πραγματικά συγχαρητήρια και στους δύο. Φοβερή, πραγματικά, όπως λέει και ο διαιτητής μας. Συμφωνείτε? Ήταν το κάτι άλλο, ήταν κάτι ξεχωριστό, ήταν κάτι μοναδικό. Εύχομαι και σανότερα. Όμως έχουμε και το αποτέλεσμα, κύριε Αρυπάνου. Αυτή τη φορά θα επιτρέψω να κοιτάμε προς το εδώ, γιατί η κερκίδα είναι πολύ δυνατή. Πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των κριτών απόψε. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, πάρα πολύ κοντά στα σημεία. Και πρέπει να το ξαναδούμε σίγουρα αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να το ξαναδούμε. Με πολύ μικρή διαφορά, οι κριτές αποφάσισαν ότι το παιχνίδι το έχει κόκκινη γωνία ο Βαγγέλης ο Σπανιάς. Το παιχνίδι αυτό θα παρακαλέσω, ελάτε λίγο κοντά μου, Βαγγέλη και Στέλιο. Θα βγάλουμε και φωτογραφία, ελάτε λίγο κοντά μου. Ακούστε με λίγο όλοι.
Αυτό που έγινε απόψε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπα. Η απόφαση των κριτών είναι πάντοτε σεβαστή. Όμως, επειδή πάρα πολλοί φίλοι και γνώστες του αθλήματος θεωρούν ότι κανονικά το παιχνίδι το έχει πάρει ο Καρδαμίτσης, θέλω να ξαναδώ αυτή τη μάχη και θέλω να την κλείσουμε απόψε κιόλας για επόμενη ρεβάνς. Ήταν όντως πάρα πολύ κοντά. Νικητής άξιος ο Βαγγέλης ο Σπανιάς. Δώσανε και οι δύο την ψυχή τους. Όμως, θεωρώ ως διοργανώτρια με την εμπειρία των 8 χρόνων που έχω, γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει πραγματικά απόψε ποιος έχει πάρει αυτό το παιχνίδι. Ήταν τόσο κοντά, πρώτη φορά στα 8 χρόνια βλέπω ένα τέτοιο παιχνίδι. Γι' αυτό θέλω στην επόμενη διοργάνωση να το ξαναδούμε. Και νομίζω θα συμφωνήσουν και οι προπονητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνείς, Βαγγέλη? Συγχαρητήρια, Στέλιο. Συγχαρητήρια. Στέλιο μου, δεν πρέπει να την ξαναδούμε αυτή τη μάχη? Μου είπατε? Δεν πρέπει να την ξαναδούμε αυτή τη μάχη. Μα γιατί όχι. Και βέβαια, να την ξαναδούμε. Συγχαρητήρια σε Βαγγέλη Σπανιά. Πολύ καιρός αντίπαλος. Το παραδέχομαι. Συγχαρητήρια και στους δύο μας. Χαρίσατε συναρπαστικό θέαμα. Μπράβο. Γιώργο. Όπως τα είδατε από τα διαφημιστικά τρέιλερ, σήμερα θα πρωταγωνιστούσαν δύο κορυφαίοι πρωταθλητές. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γιώργος ο Κατσινόπουλος. Θα έκανε το μεγάλο του comeback, γιατί από το No Limits το 5 στα Χανιά δεν τον έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά ring. Και θα διεκδικούσε τη ζώνη του Τιτάνα, που τον καλό κοντά μου, τον Έστωρα τον Πατζέλα. Από τη Λάρισα, που πρωταγωνιστεί στη σκηνή του MMA μέσα από τα No Limits. Θα αντιμετώπιζε απόψε τον Γιώργο τον Κατσινόπουλο. Τη μάχη δεν την είδαμε, γιατί ένας σοβαρός τραυματισμός του Γιώργου απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο για τον No Limits 22, αλλά θα τη δούμε ως main fight στη βασική κάρτα στο No Limits το 23. Και ανυπομονούμε. Γιώργο, συγχαρητήρια για την εμφάνιση του πρωταθλητή σου. Προετοιμάζεσαι σκληρά, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, δεν είναι και εύκολο να μιλήσω, γιατί έχω γραμμιάσει. Προετοιμάζομαι σκληρά. Ξέρεις ότι δεν συνηθίζω να ακυρώνω αγώνες πάρα πολύ καλά. Ο τραυματισμός ήταν λίγο πιο σοβαρός από ό,τι περίμενα. Έκανα τα πάντα με την ομάδα μου για να μπορέσω να προλάβω αυτό το event. Με τον εργοφυσιολόγο μου, τον Βαγγέλη Γιλά, με την ομάδα Σπλιομέτρικα και τον Λευτέρη Παθιάκη. Δεν κατάφερα να είμαι έτοιμος. Παρ' όλα αυτά, προπονούμε. Ελπίζω να είμαι έτοιμος και θα είμαι έτοιμος στο επόμενο event να δώσω το παρόν. Θέλω να ζητήσω και ένα συγγνώμη από τον Νέστορα, γιατί δεν υπάρχει πιο άσχημο πράγμα από να προετοιμάζεται ένας αθλητής και ο αντίπαλός να μην μπορεί να συμμετάσχει στη διοργάνωση. Και καλή επιτυχία στην άλλη εβδομάδα για τον πολύ σημαντικό αγώνα που έχει. Είναι πολύ σημαντικό Έλληνες παίχτες να παίζουν στο εξωτερικό με τέτοιου είδους και τέτοιας αξίας αντιπάλους. Μακάρι να νικήσει, γιατί για μένα θα είναι ακόμα μια μεγαλύτερη προσπάθεια και θα είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα τον καταφέρω να κερδίσω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Πρόκειται για τους δύο κορυφαίους, όπως σας είπα, πρωταθλητές στη βαριά κατηγορία των 100 κιλών. Ο Νέστορας όντως σε μία εβδομάδα, γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε τώρα στον No Limits, γιατί η ευκαιρία που παρουσιάζεται είναι πάρα πολύ μεγάλη και συμφωνήσαμε ως μάνατζερ του να τελέσει, να παρουσιαστεί στα Σκόπια και να έχει αντίπαλο τον Ροντρίκο, ο οποίος είναι μαχητής του MMA και έπαιξε στο UFC και θα είναι η πιο δύσκολη ίσως μάχη Νέστορα μέχρι σήμερα. Την έχει δρομολογήσει πάρα πολύ άξια και ο Χρήστος ο Παπαναγιώτου, διοργανωτής του Kimbo. Λοιπόν, σε μία εβδομάδα μας περιμένει μια σκληρή μάχη, όμως εγώ θέλω να μου πεις για τον Γιώργο. Το Φεβρουάριο θα είστε αντίπαλοι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Φεβρουάριο ελπίζω να είμαστε υγιείς και εγώ και ο Γιώργος, για να βρεθούμε στο ring. Να είμαστε καλά, όπως είπα πριν. Λυπάμαι πολύ, βέβαια, που δεν είμαστε εδώ σήμερα, αλλά χαίρομαι
που μου δόθηκε ευκαιρία να πάω την άλλη εβδομάδα στα Σκόπια να αντιμετωπίσω ένα μεγάλο παίχτη, ένα μεγάλο μαχητή, πρώην πρωταθλητή του UFC. Και λέω στον Γιώργο να μην λυπάται, γιατί η προπόνησή μου δεν πήγε χαμένη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε με αγωνία το Φεβρουάριο. Main Fight θα είναι η κάρτα στην κάρτα, το παιχνίδι των σπουδαίων πρωταθλητών. Πριν προχωρήσω στην πέμπτη, στην έκτη, συγγνώμη, μάχη, να συνδεθούμε για ακόμα μία φορά με τη Διονυσία για να δούμε τις δύο κορυφαίες πυγμάχους που έρχονται στο ring σε λίγο. Διονυσία. Είναι και οι δύο εκρηκτικές και σπουδαίες αθλήτριες. Χριστίνα Λιναρδάτου και Χριστίνα Θανασοπούλου. Χριστίνα, την τελευταία φορά πήρες την νίκη οριακά. Σήμερα τι να περιμένουμε, θα δούμε κάτι διαφορετικό? Σήμερα απλά της δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Πάνω στο ρίγκ δεν θα έχει καμία. Για να καταλάβω, γιατί είμαι και λίγο ξανθιά, μας απειλεί, μας προειδοποιεί. Εμείς στην Πάτρα δεν τα σηκώνουμε αυτά. Δεν δέχομαι καμία ευκαιρία. Η ρεβάνση είχε προγραμματιστεί πριν καν παίξουμε στο Σκόρπιον. Αλλά έτσι πάει. Το καλάμι, άλλοι το σπάνε και άλλοι το καβαλάνε. Εγώ ήρθα για να το σπάσω. Ελπίζω να μην χάσει κανένας αυτή τη μάχη.